Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες. Εδώ έχω το κατσικάκι μου, το έχω πλένει. Έχω βγάλει κάπου έχει σφραγίδες και με το μαχαίρι τις έβγαλαν και τον είπα το κρεοπόλι να μου το κάνει, δεν μου το έκανε. Λοιπόν, έχω λεμόνια, θα βάλω πολύ λίγο βούτυρο, σκόρδο, κρασάκι, λίγη πάπρικα, μαυροπίπερο, θυμάρι, δεντρολίβανο, μουστάρδα και μέλι. Και εδώ πέρα έχω βάλει αλάτι και μαυροπίπερο ανακατεμένο. Λοιπόν, ας το βάλω αυτό στην άκρη. Θέλω το ξύσμα από το λεμόνι. Και θα δω αν δεν μου βγάλει πολύ λεμόνι, θα βάλω δύο, αλλιώς θα βάλω ένα. Από το μικρό τις τρυπούλες. Μυρίζει υπέροχα το λεμόνι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω το ξύσμα αφήσει εδώ. Θα κάνω και το χυμό. Να πάρω και το χυμό από το λεμόνι. Βάζω το κρασάκι στο μούλτι. Τη μουστάρδα μου. Θυμάρι. Δέντρο λίβανο. Λίγη πάπρικα. Το βούτυρό μας το έχω κομμάτια. Εδώ έχω το ξύσμα. Ό,τι καταλαβαίνετε, κάνω τη μαρινάδα τώρα. Το λεμόνι, το φυσικό. Μας έμεινε το μέλι. Και μία κουταλιά μέλι. Αν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε και ως δύο κουταλιές αν έχετε μπόλικο κρέας και δύο κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Εγώ δεν θέλω να βάλω πολύ. Λοιπόν, αυτά θα τα χτυπήσω στο μούλτι. Α, και λίγο λαδάκι. Και θα τα χτυπήσω στο μούλτι. Η μαρινάδα μας θα είναι έτοιμη. Η μαρινάδα είναι έτοιμη. Λοιπόν, θα κάνω λίγη μια τρυπούλα για να βάλω μέσα το σκόρδο μου. Το ίδιο θα κάνω και εδώ.
Λοιπόν, εγώ εδώ στο αυτό το μπουλάκι πάντα έχω αλάτι και πιπέρι και με βοηθά έτσι να παίρνω και να αλατίζω το κρέας μου ή τα παϊδάκια μου, ό,τι έχω. Θα το γυρίσω και από την άλλη. Και τώρα θα κάνουμε ένα μασαζάκι. Ας το γυρίσω από εδώ. Και το ίδιο και από εδώ. Και θα το αφήσω να ψηθεί. Θα βάλω στους 200 βαθμούς αερόθερμο. Και μετά από μια μισή ώρα θα βάλω και τις πατατούλες μου μέσα. Θα βάλω και μισό ποτήρι νερό. Είναι έτοιμο για ψήσιμο. Θα το βάλω στους 200 βαθμούς αερόθερμο. Το κατσικάκι μας ψήνεται, έχει μία ώρα και σε αυτή τη στιγμή θα προσθέσω και τις πατάτες μου. Θα τις κόψω χοντροκομμένες. Δεν θέλω να είναι ψηλές γιατί θα μας λιώσουνε. Γιατί άλλη μία ώρα θα θέλει μέσα το κατσικάκι μας να ψηθεί. Αν έχετε baby πατάτες ακόμα πιο ωραία. Εγώ δεν είχα τώρα. Σκόψουμε σε αυτό εδώ το... Σαν να είναι baby. Λοιπόν, θα προσθέσουμε πάπρικα. Λίγο αλατάκι, γιατί είχαμε βάλει και στο κρέας. Αλλιώς θα μας βγει αλμυρό. Τυμαράκι. Μαύρο πίπερο. Εδώ θα προσθέσω και ριγανίτσα. Μπόλικη ριγανίτσα. Και λεμόνι. Ένα λεμόνι έτσι μπόλικο χυμό και λίγο λαδάκι, 3 κουταλιές. Θα τα κάνω ένα μασαζάκι. Να πάει παντού το μπαχαρικό. Και θα το προσθέσω μέσα στο κατσικάκι μου. Μετά από μία ώρα είναι έτσι το αρνάκι μας, το κατσικάκι μας μάλλον. Θα βάλω και τις πατατούλες μου. Εκεί που έχει χώρο μπορείτε να σηκώσετε λίγο και το πάει ξανά για ψήσιμο. Το κατσικάκι μας είναι έτοιμο. Πω. Κοιτάξτε εδώ.
Λουκούμι έγινε. Τα βγάλω σε μια πιατέλα. Αφού το έβγαλα στη πιατέλα μου, αυτό είναι το ψητό μας. Έχω και εδώ πέρα, κοιτάξτε πόσο χυμένο είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είστε καλά. Γεια σας!